Ταλαιπωρία και αγωνία για μαθητές, γονεί και εκπαιδευτικού οι οποίοι αδαμαντία βάλουν κατά του συστήματο, θεωρούν πω είναι αναξιόπιστο. Και αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας, Ματίνα, είναι το τι τελικά έγινε με τους μαθητές. Και πρέπει να πούμε ότι οι μαθητές της τρίτης Λυκείου έστω και με κάποια καθυστέρηση μετά από την κατάρρευση της πλατφόρμας της Τράπεζας Θεμάτων και τα κακόβουλα αυτά χτυπήματα που είχαμε, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Ψηφιακής διακυβέρνηση, κατάφεραν να δώσουν τις εξετάσεις τους σήμερα. Ωστόσο, δεν έγινε το ίδιο σε πάρα πολλά σχολεία για του μαθητέ τη πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. Συνεπώ, έχουμε αναβολή. Για τι προαγωγικέ δηλαδή εξετάσει, έτσι. Στι ενδοσχολικέ mm -hmm. του εξετάσει. Αναβολή λοιπόν των εξετάσεων και να θυμίσουμε ότι και χθε εξαιτία του ίδιου προβλήματο αναβλήθηκαν οι εξετάσει. Βέβαια, το ζήτημα και η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ότι θα πρέπει να βγουν τα μαθήματα μέχρι τι 15 Ιουνίου, στην πρώτη και στη δεύτερα Λυκείου μόνο και να βγουν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Αντίθετα, στην τρίτη Λυκείου είναι αποκλειστική η προθεσμία μέχρι 31 του μηνό, σύμφωνα με την εγκύκλιο που έχει βγει, πρέπει να βγουν και τα αποτελέσματα. Γι' αυτό το λόγο και υπήρχε και αυτή η πίεση για να τελειώσουν σήμερα οι εξετάσει. Το τώρα που μας λένε οι εκπαιδευτικοί είναι ότι τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Παιδείας αντιμετωπίζουν προβλήματα, κάνουν μία έκκληση και ένα αίτημα να δοθεί η προσοχή για να βελτιωθούν. Μάλιστα, μας υπενθύμησαν το ότι συνέβαινε και με την πλατφόρμα WebEx στην τηλεκπαίδευση, ενώ πριν από λίγο έχουμε και ανακοίνωση από την ΟΛΜΕ, που λέει ότι έχουμε προβλήματα στην πλατφόρμα Opsid, που είναι η αντίστοιχη πλατφόρμα που καταχωρούν οι εκπαιδευτικοί τα προσόντα τους για τις προσλήψεις. Και αυτό λοιπόν, σε αυτό εστιάζουν. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχει και μερίδα των εκπαιδευτικών που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδε ασφαλεία στα πληροφοριακά αυτά συστήματα και ένα plan Μάλιστα. B. Το οποίο plan B μπορεί να είναι και να μπορεί να, ε, να εκφύγουμε από την Τράπεζα Θεμάτων και να δοθεί ένα άλλο τρόπο mm -hmm. διεξαγωγή των μαθημάτων για να αποφευθεί όλη τα λεπορία. Και κλείνοντα μόνο, Μάτινα, ναι. να πούμε ότι οι εκτιμήσει από το ε, Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση είναι ότι στου κακόβουλου αυτού χρήστε που επιχείρησαν αυτή την ενέργεια κόστησε η όλη αυτή η δικασία. 200.000 ευρώ, γεγονός που δημιουργεί και ερωτηματικά στο τι αποσκοπεί και ποιο ακριβώς την έκανε. Φυσικά είναι όλοι σε επικοινωνία και με την εισαγγελία του Αριουπάκου που ασχολείται, όπως και με τη διώξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος για να δούμε τα επόμενα βήματα. Οι εξετάσεις βέβαια συνεχίζονται και αύριο στη σχολή αναμένεται να δούμε τι θα συμβεί.